Μέσα έχουμε πράγματα, δικά μας. Έχουμε τις πλούτες μας, έχουμε τα έτσι μας, έχουμε τα αλλιώς μας. Η κοπέλα έχει την τσάντα ολόκληρη με τα λεφτά μέσα και απαγορεύει να μπει μέσα, πάρει την πάρει. Το απαγορεύει, γιατί έτσι μπορεί. Επεισόδιο πιο ψηταριά της Πάτρας, όταν 60 εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν έξω από την επιχείρηση, μαθαίνοντας πως οι συνέτεροι δεν τα βρήκαν και εμφανίστηκε δικαστικός επιμελητής, ο οποίος έβαλε λουκέτο στο μαγαζί, αλλάζοντας κλειδαριές. Προκλήθηκε αναστάτωση, καθώς οι εργαζόμενοι δεν είχαν καμία ενημέρωση. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης δέχθηκε ακόμα και τα λεκτικά πυρά τους. Και μας έχει στο μαγαζί, πέταξε έξω 70 ακριβώς οικογένειες και θέλουμε τώρα να μας δώσει και τα λεφτά μας. Για πόσα μεροκάματα μιλάμε, έχετε καιρό, απλήρωτη, τι ακριβώς? Δεν υπάρχουν απλήρωτοι, ανθρωπέ μου. Ήρθε τώρα μέσα μεσημέρι και μας είπε κλείνει το μαγαζί για μια απόφαση που πήρε το δικαστήριο. Δεν ξέρουμε εκεί πέρα. Έπρεπε να δώσει προθεσμίες στο προσωπικό. Είμαστε 60 άτομα στον δρόμο. Δεν ξέρω τι ήταν. Αποφάσισε σήμερα να το κλείνουμε και έδιωχνε τον κόσμο. Έδιωχνε τον κόσμο μέσα από το μαγαζί. Οι υπάλληλοι του μαγαζιού ζήτησαν το λόγο από τον ιδιοκτήτη της ψαριάς που έκλεισε. Ακολούθησαν διαξηφισμοί μεταξύ τους. Στο σημείο έφτασε και η αστυνομία, η οποία προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα. Η οδός ακροτηρίου είχε σχεδόν κλείσει από τον κόσμο και στην Ελευθερίου Βενιζέλου η ουρά των αυτοκινήτων έφτανε από την ακροτηρίου μέχρι το λιμάνι. Το κατάστημα τελικά έκλεισε, αφήνοντας στο δρόμο 60 ανθρώπους. Δεν θα πάω σε τέτοια! Δεν θα πάω σε τέτοια!